Εμείς λέμε ότι φυσικά και δεν μπορούν να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την Τουρκία, εφόσον εκείνη τα προκαλεί. Η λύση των προβλημάτων, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να συμπεριλάβει την Τουρκία, αλλά να επικεντρωθεί μόνο στην Τουρκία και όχι βέβαια με τον τρόπο που εννοεί ο κύριος Ακάρ. Για αρχή, να αναφέρουμε την πάυση της κατοχής σε Βόρεια Κύπρο και Συρία, την αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων και των οργάνων της Άγκυρας από τη Λιβύη και βέβαια την πάυση κάθε πρόκλησης εναντίον του ελληνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτονόητη θεωρείται από εμάς και η πάυση χρησιμοποίησης των μεταναστών και προσφύγων για να αποκομίσει πολιτικά ωφέλη η Άγκυρα. Ο εκδημοκρατισμός της ίδιας της Τουρκίας, η πάυση των διώξεων των αντιφρονούντων και του κουρδικού πλειοψηφούντος εν τη νοτιοανατολική Μικρά Ασία στοιχείου, καθώς και η τήρηση των διατάξεων της συνθήκης της Λοζάνης για την αυτονομία των νήσων Ήμβρου και Τενέδου, είναι οπωσδήποτε αναγκαίες κινήσεις που πρέπει να κάνει η Άγκυρα, εφόσον πράγματι επιθυμεί να λυθούν τα προβλήματα που η ίδια δημιουργεί στην περιοχή.